ακούσουμε τώρα. Θα φύγουμε από την Κρήτη, θα πάμε εκτός συνόρων και θα πάμε στη Σουηδία για να συναντήσουμε έναν σύγχρονο Οδυσσέα, έναν ευρηματικό κριτικό, έναν ευρηματικό χανιώτη, τον Κώστα τον Πλιάτσικα. Και θέλω να τον καλησπερίσω. Θα σε εξηγήσω σε πολύ λίγη ώρα τι ακριβώς εννοώ. Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα από την Κρήτη. Καλησπέρα σε όλους. Τι λοιπόν, κάνετε? Καλά είμαστε κι εμείς. Σε χαιρετάμε από εδώ πίσω από την πατρίδα, από την Κρήτη. Φαντάζομαι και οι φίλοι που θα σε βλέπουν από τα Χανιά θα χαίρονται ιδιαίτερα. Λοιπόν, για να εξηγήσω στον κόσμο. Ο Κώστας ο Πλιάτσικας, χανιώτης στην καταγωγή, ξεκίνησε πριν από μερικά χρόνια από τα Χανιά, με προορισμό τη Σουηδία και συγκεκριμένα την περιοχή Ούμεο. Τι ήξερε να κάνει ο Κώστας? Ακριβώς. Να φτιάχνει καφέ και να διδάσκει πώς να φτιάχνουν τον καφέ. Πήγε λοιπόν στη Σουηδία και όχι μόνο κατάφερε να επεκταθεί επιχειρηματικά, αλλά έχει διδάξει μέχρι σήμερα, όπως θα μας πει και ο ίδιος, περισσότερους από 1000 επιχειρηματίες στη Σουηδία. Κώστα, και πάλι την καλησπέρα μου. Για πες μας, για μίλησέ μας γι' αυτό το ταξίδι ζωής που έκανες από την Κρήτη μέχρι τη Σουηδία. Καλησπέρα σε όλους και σε ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνεις. Καλησπέρα στη μάνα μου, στον πατέρα μου που ξέρω ότι με κοιτάνε και σε όλη την Κρήτη. Θα είναι ιδιαίτερα λοιπόν, χαρούμενοι τώρα που θα σε βλέπουν και θα σε ακούνε, είναι δεδομένο αυτό. Έτσι ακριβώς. Ευτυχώς που υπάρχει η τεχνολογία. Λοιπόν, εγώ ήρθα εδώ πέρα στο Ούμεο το 2003, μετά από μία πενταετία πηγενέλα, Χανιά, Ούμεο, Ούμεο, Χανιά. Τελικά το 2003 ήρθαμε εδώ πέρα οριστικά και συνέχισα να κάνω αυτό που έκανα από παλιά, να δουλεύω με τον καφέ, που είναι και το πάθος μου. Πώς πήρες αυτή την απόφαση να ξεκινήσεις ξαφνικά από τα Χανιά και να βρεθείς στη Σουηδία? Είναι αυτό που λένε πολλοί, ότι με απογοήτευσε η κατάσταση, το επιχειρήν, τα οικονομικά δεδομένα, και δεν έφυγε σε μια περίοδο έτσι βαθιάς ύφεσης οικονομικής κρίσης, ας πούμε, που λέμε από το 2000 ή μετά. Ήδη από το 2003 έφυγες. Γιατί το αποφάσισες? Έφυγα, ναι. Έφυγα πριν γίνει το μπαμ, αλλά επειδή η γυναίκα μου είναι από εδώ πέρα και είχαμε προσπαθήσει να μείνουμε κάτω, να ξεκινήσουμε και τη ζωή μας με τα παιδιά, απλά ήταν πιο δύσκολα από ότι ήταν εδώ. Οπότε πήραμε την απόφαση να κάνουμε ξεκίνημα εδώ πέρα. Και όντως ήταν λίγο πιο εύκολα, σαν μικρή οικογένεια. Και ιδιαίτερα για την γυναίκα μου που ήταν, ας πούμε, αλλοδαπή στην Ελλάδα. Ήταν πιο δύσκολο για αυτήν να μείνει στην Ελλάδα από ότι εμένα να μείνω στη Σουηδία. Εγώ μαθαίνω οπότε, πάντως ότι πήγες στη Σουηδία και τους δίδαξες πώς να φτιάχνουν καφέ. Εγώ αυτό ξέρω, έχω τις πληροφορίες μου. Έγινε και αυτό, ναι. Το επίπεδο σε κάποια σημεία της Σουηδίας ήταν καλό στο χώρο του καφέ. Στα περισσότερα σημεία ήταν πάρα πολύ χαμηλό. Δεν μπορώ να πω ότι ήμουν, ας πούμε, ο καλύτερος, ο σούπερ μπαρίστα, αλλά ήμουν σε πολύ καλό επίπεδο επαγγελματικά. Το πάθος μου ήταν πολύ μεγαλύτερο από πάρα πολλούς επαγγελματίες στον χώρο και γι' αυτό και στον χώρο του μπαρίστα πέτυχα πάρα πολύ γρήγορα σχετικά. Μέσα σε 4 χρόνια είχα κερδίσει αρκετά πρωταθλήματα εδώ πέρα. Αυτό βλέπω, πολλούς διαγωνισμούς, έχει συμμετάσχει σε πολλούς διαγωνισμούς για τον καφέ, διαγωνισμοί που εκτός από τις διακρίσεις νομίζω σου έφεραν και πελατεία, από την άποψη ότι πολλοί πλέον θα ήθελαν να μάθουν πώς ο Κώστας ο Πλιάτσικας, ο κριτικός που ήρθε από το Νότο, καταφέρει να φτιάχνει έναν εξαιρετικό καφέ, και έτσι σιγά σιγά ξεκίνησαν κατά εκατοντάδες και στην πόλη στην οποία βρίσκεσαι, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Σουηδίας, να δημιουργούν καφέ, να δημιουργούν. Σωστά? Σίγουρα, ναι. Μου έδωσε και δημοσιότητα, διότι και με τα media τότε ήμουν, ας πούμε, σε κανάλια εδώ της Σουηδίας μετά τα πρωταθλήματα. Υπήρχε δημοσιότητες, εφημερίδες. Ο κόσμος ήθελε να έρθει να δει τι είναι αυτό που κάνουμε διαφορετικό, που κάνω διαφορετικό, και γενικά εγώ και οι συνεργάτες μου εδώ πέρα. Και σίγουρα αυτή η δημοσιότητα που ήρθε μετά τις νίκες αυτές βοήθησε αρκετά. Βοήθησε γενικά αυτούς που ήταν έτοιμοι να δεχτούν κάτι καινούριο, να δεχτούν το καλό καφέ. Αυτοί που δεν ήταν έτοιμοι ακόμα και σήμερα δεν μπορούν. Ακόμα και σήμερα το παλεύουν. Ακόμα και σήμερα το παλεύουν, έτσι. Δεν μπορούμε να τους πείσουμε. Το ίδιο και επιχειρηματίες, έτσι. Ναι. Τι είναι αυτό που λατρεύουν περισσότερο οι Σκανδιναβοί δηλαδή στον καφέ και που δεν το γνώριζαν προηγουμένως και που ξαφνικά το αντίκρισαν μέσα και από τις δημιουργίες του Κώστα του Πλιάτσικα? Κοίταξε, το σημαντικότερο ήταν η γεύση, η καθαρή γεύση στον καφέ, η οποία δεν υπήρχε πιο πριν, διότι κανείς ή μάλλον οι περισσότεροι το έκαναν λάθος. Οι ποικιλίες που δουλεύαμε τα χρόνια τα πρώτα, εκεί στις αρχές του 2000-2003 που ήρθα εγώ, δεν ήταν οι ποικιλίες που έχουμε σήμερα.
αλλά και οι ήδη υπάρχοντες ποικιλίες, ο εμπορικός καφές που υπήρχε εκείνη την εποχή, δεν παραγότανε, δεν γινότανε, δεν φτιαχνόταν με το σωστό τρόπο από τους μπαρίστα. Οπότε η τέχνη πάνω στο να κάνεις τον καφέ και το όλο το σόου, δηλαδή να δουν κάποιο ο οποίος είχε τέτοιο πάθος να κάνει τον καφέ, αλλά και η λεπτομέρεια, δηλαδή το πόσο λεπτομεριακά και το πόσο προσοχή δίναμε στο κάθε φλιτζάνι για να δώσουμε μια εμπειρία γεύσεως. Αυτό ήταν που έκανε πάρα πολύ κόσμο τότε και ακόμα και σήμερα να έρθει σε εμάς και να διαλέξει, να πάει σε τέτοια σημεία που υπάρχει κάποιος ο οποίος πραγματικά ενδιαφέρεται για το τι υπάρχει στο φλιτζάνι του πελάτη του. Έτσι, έδωσε και ένα. Και όχι μόνο να του πάρει το ευρώ, να του πάρει την κορώνα και άντε γεια, ας πούμε. Ότι κάθε φλιτζάν και κάθε πελάτης είναι ξεχωριστός και δίνουμε όλη μας την αγάπη και το πάθος για να κάνουμε αυτό τον καφέ που έχουμε. Μπορεί να είναι καλός, μέτριος, ναι, χειρότερος, αλλά να του δώσουμε το 100% από αυτό που έχει μέσα. Ήταν πολύ δύσκολο να τους πείσεις τελικά, να τους πείσεις. Ναι, ήταν δύσκολο. Ακόμα και σήμερα, όπως σου λέω, Λευτέρη, υπάρχουν πελάτες, υπάρχει κόσμος ο οποίος είναι δύσκολο να του αλλάξει το σκεπτικό, όπως και στην Ελλάδα. Και στην Ελλάδα έχουμε καταπληκτικούς μπαρίστες, γίνεται φοβερή δουλειά. Υπάρχει. Έχουμε ένα. Έχουν κολλήσει, ας πούμε, σε κάποιο σημείο και αυτό είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε γενικά και στο φαγητό και στο ποτό, ειδικά εμείς στον καφέ, στον χώρο της εστίασης γενικά. Υπάρχει αυτή η δυσκολία. Απλά είναι να μην τα παρατήσεις, να τους δώσεις το χρόνο που χρειάζονται, να μην είσαι σε διαφορετικά επίπεδα, διότι όταν ένας επαγγελματίας ο οποίος έχει πετύχει και είναι καλός στο χώρο του, είναι σε υψηλό επίπεδο και ο πελάτης του είναι σε πολύ χαμηλό, υπάρχει μεγάλο το σκαλοπάτι, αυτή η κλίμακα πρέπει να κλείσει. Δηλαδή και εμείς πρέπει να κατεβούμε λίγο χαμηλά, να τον πάρουμε και σιγά σιγά να το ανεβάσουμε, να του δείξουμε αυτό που υπάρχει. Δεν μου λες, μου είπες προηγουμένως ότι έφυγες με την γυναίκα σου από την Κρήτη γιατί ένιωθε όντως ξένη εδώ και δύο μικρά παιδιά να σου ζήσουν επί τη ευκαιρία. Φύγατε από τα Χανιά γιατί ένιωθε μόνη της. Πήγες εσύ όμως, τώρα οι γονείς σου έχουν μείνει πίσω. Τα πεθερικά σου τι λένε μετά από τόσα χρόνια επιτυχιών? Κοίταξε, υπάρχει μια υπερηφάνεια. Υπάρχει υπερηφάνεια. Αυτό φαίνεται. Ειδικά τα τελευταία χρόνια και με τα social media έχουμε κάνει μια μάρκα η οποία είναι διεθνώς γνωστή. Σαν επιχείρηση πρέπει να σου πω ότι είμαστε πολύ μικροί, είμαστε μια πολύ μικρή οικογενειακή επιχείρηση. Εκεί ήθελα να ρωτήσω. Αυτή τη στιγμή θα σου πω, να σου πω την αλήθεια, η επιχείρηση είναι ακόμα μικρότερη από ό,τι ήταν πριν μερικά χρόνια. Θα ρωτούσε κανείς πώς γίνεται αυτό. Είμαστε μικροί, να δουλεύουμε. Κοίταξε, ο χώρος ο επιχειρηματικός δεν είναι και δεν ευδοκεί, ας πούμε, όπως νομίζουν κάποιοι, ότι στην Ελλάδα είναι χειρότερα τα πράγματα, ενώ εδώ πέρα είναι καλύτερα. Υπάρχει δυσκολία, ναι, και στο χώρο του δικό μας. Από εκεί πέρα είναι ότι τι διαλέγει κάποιος να κάνει. Εμείς διαλέξαμε να το κρατήσουμε μικρό, να είμαστε οικογενειακή επιχείρηση, να έχουμε την ψηλότερη ποιότητα που μπορεί να υπάρξει στο χώρο μας. Αλλά να κάνουμε μικρότερα βήματα μπροστά και αν βρεθεί κάποια ευκαιρία να κάνουμε, ας πούμε, το μεγαλύτερο βήμα. Είμαστε μια μικρή πόλη, ναι, είμαστε μια μικρή πόλη, το κρατάμε μικρό, έχουμε μια σταθερή αξία, λέει το όνομα Λες Κώστα στον δρόμο και το όνομα συνδέεται με την ποιότητα κατευθείαν. Το οποίο μας έχει δώσει, έχει γίνει το εξής, ότι έχουμε γίνει διάσημοι ανά τον κόσμο σαν όνομα Costas of Sweden. Όλοι ξέρουν ότι έχουμε φανταστική ποιότητα, αλλά δεν είναι όλοι που έχουν τη δυνατότητα να δουν το προϊόν μας. Και αυτό κάπως είναι λίγο αντίθεση, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Έχεις καταπλήξει τους Σουηδούς, έχεις κάνει τον καφέ επιστήμη που λέμε και θέλω να σε ρωτήσω δύο τελευταία πράγματα πριν κλείσουμε αυτή την πολύ όμορφη σύνδεση που έχουμε με τη Σουηδία. Πρώτον, εάν είναι σαν σκέψη πλέον η επιστροφή σου στην Κρήτη, απάντησέ μου σε αυτό, σε παρακαλώ. Με ένα ναι ή με ένα όχι, θα στο αναλύσω. Πρόσεξε, γιατί θα στεναχωρήσεις κόσμο εδώ πίσω στην Κρήτη, επομένως μπορείς διπλωματικά να θέσεις την απάντησή σου. Λοιπόν, να σου πω ένα αστείο. Το 99 που είχαμε έρθει για μερικούς μήνες, ναι, ήξερα ότι θα μείνουμε εδώ 8-9 μήνες, μετά θα γυρίσουμε. Δηλαδή δεν είχαμε μετακομίσει, απλά ήρθαμε για να μείνουν κάποιους μήνες. Μέσα σε 2 μήνες ήθελα να γύρω στα Χανιά.
Μ' είχε πιάσει ένα βάρος στην καρδιά. Λέω, θέλω να γυρίσω πίσω. Και πήρα ένα αεροπλάνο και γύρισα. Ενώ ήξερα ότι δεν θα μέναμε. Δεν είχαμε μετακομίσει οτιδήποτε. Απλά είχαμε έρθει για μερικούς μήνες. Που καταλαβαίνεις ότι όταν ήρθαμε εδώ οριστικά, αυτό θα μπορούσε, αυτή η αίσθηση θα μπορούσε να ήταν ακόμα μεγαλύτερη. Ναι. Αλλά δεν ήταν όμως. Δεν ήταν τελικά. Δεν ήταν και το ομολογεί και το χρονικό περιθώριο έτσι, τα χρόνια τα οποία έχουν περάσει και που μέχρι σήμερα σε έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο που σε έχουν φτάσει μέσα από τις επιτυχίες που είχες με το κομμάτι του καφέ. Θα προέτρεπε. Ναι, πέρασαν τα χρόνια, αλλά να σου να στο τελειώσω ναι, αυτό. Ναι, ναι. Επειδή έχω φτάσει σε μια ηλικία, είμαι 42 στα 43, μπορώ να σου πω και το είναι κάτι το οποίο οι περισσότεροι Έλληνες και ίσως άλλοι αλλοδαποί, ειδικά εμείς οι Έλληνες, ίσως η κριτική κιόλας, ότι όσο περνά τα χρόνια αρχίζει αυτό και γυρνάει πίσω αυτή η αίσθηση ότι κοίταξε, ίσως στο μέλλον να μην θέλω να μείνω μακριά από την Κρήτη. Και αυτή η αίσθηση έρχεται σιγά σιγά και σε μένα. Ίσως κάθε χειμώνας να είναι και πιο βαρύς, δηλαδή και το σκοτάδι, το κρύο, δηλαδή συνηθίζεις κάποια πράγματα, αλλά είναι κάποια άλλα πράγματα τα οποία δεν μπορεί να τα συνηθίσεις και σκέφτεσαι έτσι αυτό. Θα προέτρεπες ένα νέο άνθρωπο αυτή τη στιγμή να ξεκινήσει από την Κρήτη, από την Ελλάδα, να ακολουθήσει το δικό σου ενδεχομένως παράδειγμα? Εάν έχει κάποιο στόχο να το κάνει για μερικά χρόνια, ναι, να πει ότι θα πάω σε κάποια άλλη χώρα, διότι υπάρχει αυτή η ευκαιρία, διότι η ζωή είναι διαφορετική, αλλά θα του το έλεγα ναι, κάν το. Και όχι μόνο Σουηδία, σε οποιαδήποτε χώρα. Και ας είναι και χειρότερη. Αν είναι, έχει κάποιο στόχο, θέλει να κάνει κάτι διαφορετικό και αυτό μπορεί να το κάνει αλλού, ας το κάνει. Αλλά αυτό που θέλω να πω σε όλους είναι ότι θα έρθει η στιγμή που θα θέλει να γυρίσει πίσω. Και νομίζω ότι οι περισσότεροι αλλοδαποί, οι περισσότεροι μάλλον μετανάστες σε όλο τον κόσμο, ειδικά εμείς οι Έλληνες, αυτή η αίσθηση έρχεται αργά ή γρήγορα. Και τότε το ερώτημα είναι αν μπορείς να το κάνεις ή όχι. Μάλιστα. Και τι θα βρεις πίσω. Αυτός ήταν ο Κώστας ο Πλιάτσικας, ο κριτικός, ο δικός μας, ο Χανιώτης, που στο όνομά του πίνουν καφέ οι Σουηδοί τα τελευταία χρόνια. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την πολύ όμορφη συζήτηση που είχαμε, έστω και διαδικτυακά. Και ας ελπίσω ότι όταν επιστρέψεις κάποια στιγμή θα τα πούμε και θα πιούμε και καφέ από τα χέρια σου. Χαιρετισμούς σε όλους και καλή επιστροφή κάποια στιγμή, έστω για διακοπές, έτσι. Να είστε καλά, ελπίζω να τα πούμε από κοντά. Καλό χειμώνα να έχετε, αν και από ό,τι βλέπω εκεί πέρα είναι 25-26 καλοκαίρι, 27 εδώ πέρα έχουμε εδώ είμαστε στους μείον 4-5 και προχωράει και πέφτει. Να δίνεσαι καλά, όπως θα έλεγε και η μητέρα σου από τα Χανιά. Να είσαι καλά, φίλε Κώστα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλό σας βράδυ. Να είσαι καλά, καλές επιτυχίες.